Σήμερα θα γίνουμε κομμωτές για 24 ώρες! Θα κουρεύουμε άνθρωπους και θα τους κάνουμε όλους όμορφους! Έτσι πιστεύουμε, έστω γιατί είναι η πρώτη φορά που δουλεύουμε εδώ πέρα κομμωτές. Ναι, αλλά να ξέρω πως θα δώσουμε όλη την αγάπη μας στους πελάτες. Ναι, ή μπορεί να κάνουμε και κανένα prank, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Ό,τι μόνο εδώ πέρα θα είναι ο κομμωτής και εγώ, παιδιά, θα είμαι σε ρεσεψιόν, να υποδέχουμε τον κόσμο, να τους φτιάχνουμε κανένα καφεδάκι κτλ. Και εσείς, παιδιά, κάντε μία εγγραφή, γιατί υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να σας κουρέψουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Δημόν, δείξε τα παιδιά σου, τα εργαλεία σου, τη δουλειά που θα κάνεις και εγώ πάω σε ρεσεψιόν, εντάξει. Εντάξει, πάμε, πάμε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα, σε αυτήν την όμορφη καρέκλα, θα κάτσει ο πολύ αγαπημένος μας πελάτης και θα το κάνω κούκλο, παιδιά. Εδώ πέρα έχω τα πράγματά μου, έχω τη μηχανή, τα ψαλίδια μου και έχω και στο τέλος τα ζελέ και τα pomades για να τους φτιάξω το μαλλί, παιδιά. Θα τους κάνω όλους όμορφους, παιδιά. Και, παιδιά, αυτό το μέρος είναι για τους VIP πελάτες. Οι πελάτες οι οποίοι θέλουν να τους κάνουμε λίγο μασάζ, λίγο λούσιμο στο κεφάλι, παιδιά. Θα τους κάνω εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει ο Στάσης. Η δουλειά μου είναι να υποδέχουμε τον κόσμο που έρχεται, να τους κέρναω κάνα καφεδάκι, κάνα ενεργειακό ποτό ή οτιδήποτε άλλο θέλουν. Επίσης, έχουμε ένα χώρο ανάπαυσης εδώ πέρα στο μπιλιάρδο να παίζουν οι πελάτες μας, αλλά και στο καναπέ να ράζουν, να περιμένουν τη σειρά τους. Να πάνε να κουρευτούνε. Επίσης μπορώ να τους προτείνω να πάρουν κανένα λακ, κανένα ζελέ ή καμιά κολόνια. Και να είναι στην πέντα μετά από εδώ πέρα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Οχ, παιδιά, πρώτος μας πελάτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Μήπως θα θέλετε πρώτα κάνα καφέ, κάτι τέτοιο. Θα ήθελα ένα special κουρεματάκι. Πίστεψε με, σήμερα είναι τυχερή σου μέρα. Έχω εκεί πέρα το πιο καλό ειδικό του κόσμου. Το καλύτερο μπάρμπερ. Είσαι σε καλά χέρια. Πήγαινε, παιδάκι μου, πήγαινε, θα δεις. Παιδιά, νομίζω ότι την έχει βάψει άσχημα. Περίμενα κάτι καλό και δεν ξέρετε τι θα του έρθει. Ότι μόνο πρώτη φορά δουλεύει η μπάρμπερ. Καλησπέρα σας. Είστε στα καλύτερα χέρια. Θα σας κάνω κούκλο. Καθίστε κάτω σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ωραία. Πείτε μου, τι κούρεμα θέλετε. Επειδή το είδωλό μου είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θέλω να με κάνετε έτσι. Βεβαίως, πολύ εύκολο. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε για να μην περνάνε οι τρίχες, εντάξει. Ωραία, βάζουμε και αυτό. Ξεκινάμε να κουρεύουμε. Ωραία, πάμε. Ωραία. 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 Σ' αρέσει? Πολύ ωραία κουρεύετε. Φίλε μου, κουρεύω 17 χρόνια. Θεωρητικά εγώ γεννήθηκα σε κουρίο, να ξέρεις. Μια χώνες, σε έχω. Να ρωτήσω κάτι, ο Ρονάλντο, τι νούμερο φοράει στη φανέλα του? Το τυχερό εφταράκι. Ωραία, το έχω. Τέλειο. Ένα ζελέ έμεινε και είναι έτοιμος, εντάξει. Ωραία. Πάμε. Έτσι, έτσι σαν το Ρονάλντο. Πες. Έτσι, έτσι. Από εδώ, καρφάκια. Παπαπαπ. Νομίζω είσαι ο Λόιδης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, φίλε μου. Έχεις και το εφτάρι από πίσω. Έτοιμος! Και να ξέρεις, επειδή είσαι ο πρώτος πελάτης, για σένα το κούρεμα δωρεάν! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ναι, για το κούρεμα. Ευχαριστώ πολύ. Πω, ίδιος ο Ρονάλντο είμαι. Έτσι, μπράβο, ναι. Ωραία, τελειώσαμε με τον πρώτο πελάτη. Ο βοηθέ μου, έλα εδώ! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι θα θέλατε, παρακαλώ? Άκουσα εδώ πέρα έχετε έναν επαγγελματία κουρέα. Ένα κοκκινομάλι. Ναι, φυσικά είναι ο καλύτερος στην περιοχή εδώ πέρα. Δεν θα βρεις καλύτερο. Αλλά δυστυχώς τώρα αυτή τη στιγμή κουρεύει άλλον. Οπότε πρέπει να σε πάω στο χώρο αναμονής. Έλα μαζί. Ελάτε εδώ, καθίστε παρακαλώ. Αράξτε και σε λίγο, μόλις είναι έτοιμος ο κομμωτής μας, θα σας φωνάξει και θα σας κουρέψει. Θα μπορούσατε να μου φέρετε και ένα ενεργητικό ποτό? Αμέσως, κανένα πρόβλημα. Ορίστε το ενεργειακό ποτό σας. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου να σας εξυπηρετήσω. Ω, Ραφάρε, τι κάνεις? Γεια σου, τι κάνεις εδώ? Ο Στάσης τώρα αυτή τη στιγμή λείπει, είναι στη τουαλέτα και είπα να βοηθήσω. Οκ, εγώ όπως πάντα να ανακάσω, σου πω το καλέ. Ναι, και τι κούρεμα θα θέλατε? Πας καλά, καράφλα, αφού ξέρεις, πρώτο καρέκλο. Εντάξει, μια πλάκα ήταν αυτό. Στάχος, αλλά πιο κάτω και έτσι, σαν τα ρακέτα. Μπράβο, αγόρι μου! Let's go! Ωραία, Μάγκης, τέλειωσα και τώρα ήρθε η στιγμή να κουρέψουμε τον επόμενο πελάτη. Τέλειωσα, λοιπόν, ποιος είναι ο επόμενος? Καθίστε. Αριστερά, δεξιά, εδώ πίσω. Όπα, δυνατό, όπα, κάτι πρέπει να φύγω. Δυστυχώς σήμερα ακυρώνεται κούρεμα. Όπα, αυτό ακριβώς και αριστερά. Χτύπα! Μη αγχώνεσαι. Να σου φτιάξω. Μετά.
Λοιπόν, φίλε μου, πες μου τι κούρεμα θέλεις. Μία μπόμπα. Ωραία, ωραία. Το έχω. Τώρα θα δεις. Ωραία. Να ξέρεις, θα σε κάνω κούκλο. Το καλό που σου θέλω. Πάω να κάτσω κατευθείαν. Πού είσαι ρε Στάς, γίγαντα! Τι είναι, έχουμε πενέο πελάτη? Ναι, στο πρώτο όπως πάντα θέλει βουλή. Ωραία, τι μου κουρεύει ρε φίλε, πάτε πάω εγώ, ε. Ναι. Easy peasy lemon squeezy πάμε. Έλα. Στάς μπαμπάς, μπαρμπεράς ήρθε! Είσαι έτοιμος για κούρεμα, παιδί μου! Το κλασικό. Λοιπόν, κλείς τα ματάκια σου, σκάω μασάκι να χαλαρώσεις, κοιμήσου και να σε κουρέψω όπως γουστάρεις. Έτσι όπως μου είπε ο Οδυσσέας, σωστά? Ναι. Κλασικό, κατάλαβα, ωραία. Κοιμάσου. Ωραία, είσαι έτοιμος από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, όσο κοιμάται εδώ πέρα ο πελάτης μας, τώρα θα του κάνω το μαλλί που μου ζήτησε. Βασικά, μου ζήτησε. Από μου δει σα, καράφλα, ελπίζω αυτό να ήθελε, όντως. Μα, καλά πάει μέχρι τώρα. Παρακαλώ! Τι! Είσαι τρελός εσύ! Αφού κάνω αυτό δεν ήθελες, μου το είπε και ο Οδυσσέας αυτό! Εγώ δεν είδα καν τον Οδυσσέα, εγώ ήρθα εδώ πέρα απλά για να κάνω το κλασικό μου κούρεμα! Πού να ήξερα εγώ! Ο Οδυσσέας μου είπε κοντό καράφλο, τώρα αν καράφλο δεν φταίω εγώ ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας! Τέλος πάντων, να καλά, εγώ φεύγω! Εντάξει, τι να σου πω ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας ρε φίλε, αϊδέντες! Πας καλά, Οδυσσέα, τι πήγες και είπες στον αδερφό σου? Τι, πρέπει πρώτον πότε πήγες και δεύτερον τι είπα στον αδερφό μου? Του είπες να με κουρέψει καράφλα. Είπα για το ραφάρι να το κουρέψει καράφλα. Θα έχεις πολλά προβλήματα, Οδυσσέα, να το ξέρεις, φεύγω. Τι ήθελα να πει με αυτό, τι φταίω εγώ? One hour later. Μάγκης, ο τύπος είναι πιο τυχερός, κουρεύει εκεί πέρα, περνάει ωραία ευχάριστα. Εγώ σας άρεσε, ποιο είναι πιο βαρύτο και κάτι θέλω τώρα να κοιμηθώ, παιδιά. Λέω να πάρω τα υπνάκο, παιδιά. Καληνύχτα. Later. Τι κάνει αυτός, κοιμάται? Τώρα θα το τρομάξω. Τι θέλετε, παιδί, τι θέλετε, δεν κοιμώ, τι θέλετε, κύριε, τι θέλετε, θέλετε κούρεμα? Υπάρχει μια φήμη εδώ ότι κουρεύει ο καλύτερος μπάρμπερ της Αθήνας. Θα ήθελα ένα κούρεμα από αυτόν. Φυσικά, εδώ πέρα έχουν μόνο το καλύτερο μπάρμπερ. Τι άλλο περιμένεις, ρε φίλε? Πάω στην αναμονή, ε. Ναι, καθίστε παρακαλώ, στην αναμονή, είτε μπιλιάρδο, είτε στο καναπέ. Και τώρα θα έρθει ο κομμωτής να σας εξυπηρετήσει, μην αγχώνεστε. Παιδιά, τώρα τελείωσε το κούρεμα και θα του κάνω μια πλάκα, κοιτάξτε. Τώρα θα σου βάλω λίγο νεράκι, κοίτα. Τι έγινε? Τι, λίγο νερό σου βάζω. Ωραία, με για το κούρεμα. Ευχαριστώ για το κούρεμα και για το μπανάκι. Ξέρω ότι είμαι καλύτερος. Επόμενος παρακαλώ! Εγώ παρακαλώ. Ωραία, τι περιμένετε, ελάτε. Α, καλά. Κούκλος έγινες. Ευχαριστώ. Ξέρεις τη τιμή, σωστά? Ναι, φυσικά. Αλλά άμα έχεις κάνει εγγραφή και μου το δείξεις, το κούρεμα για σένα θα είναι δωρεάν. Θα σου δώσω και ένα δωράκι έξτρα. Και βέβαια έχω κάνει εγγραφή. Οπότε μην αγχώνεσαι, δωράκι από εμάς. Επίσης έχεις άλλο ένα δωράκι. Αυτό εδώ από εμάς το GL Show. Δικό σου, χάρισμά σου. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε, μπροκό. Παιδιά, έτσι είναι. Όταν έχεις κάνει εγγραφή στο GL Show, η τύχη σου ανοίγει. Πάντως είσαι τυχερός, γι' αυτό κάνετε όλη εγγραφή. Σα παρακαλώ, καθίστε πιο ήρεμα, μην κουνιέστε! Πλάκα μου κάνεις, για άγαλμα με πέρασες. Πω, παιδιά, αυτός είναι ο πιο σπαστικός πελάτης, δεν τον αντέχω. Λοιπόν, πείτε μου, τι κούρεμα θέλετε? Τετράγωνο, σαν το Minecraft, το ξέρεις? Τετράγωνο κούρεμα, για ποιο λόγο θέλετε τέτοιο κούρεμα, πάτε καλά! Ξέρεις τη φράση, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο? Θες να σηκωθώ τώρα πάνω? Όχι, ήρεμα, καθίστε, δεν πειράζει, το έχω. Είπα. Να, σας έκανα και εδώ πέρα μια γραμμή, πώς σας φαίνεται? Το κοροϊδεύεις, φίλε? Ναι, ρε, κάνω πλάκα, άραξε, ρε, το έχω. 20 minutes later. Ωραία, είσαστε έτοιμοι. Θέλετε να σας το φτιάξω με ζελέ? Και βέβαια. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σας φτιάξω τώρα. Καθίστε ήρεμα. Να ρωτήσω κάτι, παίζετε Minecraft υποθέτω? Τι είναι αυτό? Αφού θέλετε Minecraft κούρεμα, δεν ξέρω τι είναι το Minecraft. Έλα, πλάκα κάνω. Α, μάλιστα, εντάξει. Να, τετράγωνο σαν το Creeper είστε. Ωραία, είσαστε έτοιμος. Πω, αυτό ακριβώς που ήθελα είναι. Τέλειο.
Τελικά έχουν δίκιο που λένε ότι είσαι ο καλύτερος μπάρμπερ της Αθήνας. Ξέρω, ξέρω. Παιδιά του χρώμα, ήρεμα, ήρεμα λίγο, εντάξει. Μα πληρώσω. Έγινε. Πήγαινε βρες διαμάντια για μένα. Επιτέλους, ρε φίλε, πρώτη φορά δεν μου κάνει παράπονο αυτός ο άνθρωπος. Σ' άρεσε το κούρεμα. Πολύ καλό. Αυτά είναι, έλα, κερασμένο από εμάς, κερασμένο. Και χάρη. Γιατί? Μην ξανακοιμηθείς στη δουλειά. Άντε, θα μου πει και τι να κάνω αυτός Μίκη μας. Ό,τι θέλω θα κάνω μάγκες. Later. Καλησπέρα. Ένα κουρεματάκι, ρε. Ευκολάκι για μας, ό,τι θέλει. Θες και λούσιμο. Τα πάντα όλα. Από τους καλούς πλάτες δηλαδή. Στο κατάλληλο μέρος ήρθες. Πάμε για λούσιμο. Λοιπόν, ξάπλα εδώ πέρα, ξάπλα, ξάπλα. Έτσι, χαλάρος, έτσι, κύριος, κύριος. Λοιπόν, κλείς τα ματάκια σου. Χαλαρός, χαλαρός, έτσι, έτσι, μασαζάκι, έτσι, μασαζάκι, κάει, κάει, έτσι, 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 παπαπαπαπα. Τι μικρό κεφαλάκι έχεις, ρε φίλε, έτσι, μαλακό, μαλακό. Αλλά καλά, ωραία, τρώω σαπουνάκι. Έτσι, άραξ, άραξ, έτσι. Χαλάρωσε, φαντάσου ότι είσαι τώρα σε σπα. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι, έτσι, οι, 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 οι. Έτσι, οι. Παιδιά, εγώ μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα θα ερχόμουν κάθε μέρα στο κομμωτήριο. Κάθε μέρα στο λόγο μου. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Το μαθά στο κεφάλι. Λοιπόν, και τώρα βάζουμε νεράκι. Έλα, έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ωραία, νομίζω είσαι έτοιμος. Ωραία, και τώρα το μαλάκι έτσι. Μάγκες, και ξέρετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Paris Barbershop. Κάτω στην περιγραφή είναι η διεύθυνση, το Instagram τους είναι αυτό εδώ πέρα. Μπείτε μέσα, κάντε τους follow και μπορείτε να πετύχετε εμάς εδώ πέρα κάποτε, γιατί κουρευόμαστε πολύ πολύ συχνά. Ωραία. Να ρωτήσω, κάθε πότε κουρεύεστε? Μέρα παραμέρα. Α, μάλιστα. Ωραία, καράφλας, ε. Τι λέει, ρε, πας καλά, μόνο τα πλάγια. Ξέρω, πλάκα έκανα, θα σε φτιάξω τώρα, περίμενε. Να ρωτήσω, πώς σας λένε? Χρήστος. Ωραία, χι. Ωραία, είσαστε έτοιμος. Τι έτοιμος, μόλις έκατσα. Τι, σας έκανα από πίσω το χ που θέλατε, Χρήστος. Ρε, είσαι τρελός, είσαι και να κουρεύει. Εντάξει, συγγνώμη. A few inches later. Ωραία, με για το κούρεμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ωραίο το κουρεματάκι. Κούκλος, κούκλος, κούκλος. Ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. Και αυτό το δωράκι είναι το αγαπημένο μας πελάτη, ορίστε. Να είσαι καλά, συμβαίνουμε κάθε μέρα να έχεις εδώ πέρα. Μόνο σε εμάς, τζιλάρι, μόνο σας μπαμπάς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 6 and a half hours later. Α, ήταν δύσκολη μέρα, Ντιμόν, ε. Ναι, Έστας, αλλά τα πήγαμε πολύ καλά. Κάτσε και προσέχετε, Ντιμόν. Σας είπα ότι έχετε μπλέξει. Τι εννοείς ότι έχουμε μπλέξει, τι κάναμε? Με κάνατε καράφλα χωρίς να το θέλω. Αυτό τώρα είναι η τιμωρία σας. Παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like, κάντε μια εγγραφή, παιδιά. Πού ρε φίλε, πού είναι αυτός ο Στάς, πάντα αργεί να έρθει στα βίντεο μας. Πρέπει να τιμωρήσουμε, δεν γίνεται άλλο αυτό. Πολύ κουραστικό αυτό και το παίζει και μάγκας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιτέλους ήρθε ρε φίλε. Τι ρούχα φοράς, νομίζω ότι είσαι ράπερ. Και γιατί άρχισες ρε? Πας καλά, γιατί έβαλες πόδια στο τραπέζι? Δεν κατάλαβα, γιατί? Μάγκες, μάλλον δεν καταλάβατε τι παίζει εδώ πέρα. Από εδώ και πέρα είμαι star του Hollywood. Τι ανοείς εσύ τρελός? Πας καλά. Τιμόν, είμαι διάσημος πια. Μου ήρθε πρόσκληση να παίξω σε ταινία στο Hollywood. Στο Hollywood, τι εννοείς? Παρατάς εμάς και το YouTube και το Jill Show. Και βέβαια, σε τι νομίζεις? Εκεί πέρα ολόκληρο Hollywood. Τι να κάνει εδώ πέρα στο YouTube μέσα? Παιδιά, και εμάς θα μας παρατήσει εδώ. Όχι, μάγκες, όχι. Τα έχω σκεφτεί όλα. Έχω σκεφτεί και για εσάς. Τι εννοείς? Θα σας πάρω για δουλειά, μα θέλετε να γίνετε προσωπική μου βοηθή. Ναι, ναι, πολύ καλή ιδέα, να ξέρεις. Εγώ κάνω όλες τις δουλειές που θέλεις. Και εγώ τι θα κάνω? Εγώ είμαι ακόμα μικρός, δεν μπορώ να κάνω πολλές δουλειές. Τι νομίζεις, δεν έχω άλλη δουλειά να βοηθήσω για σένα? Πας καλά εσύ, αγόρι μου. Αράξτε, θα έχω σκεφτεί όλα, σας είπα, μάγκες. Θα βγάζετε πολύ παραπάνω από ό,τι βγάζετε τώρα. Λοιπόν, Οδυσσέ, εσύ θα είσαι ο βοηθός μου προσωπικός, εντάξει. Εσύ, Ντίμον, θα είσαι ο στυλίστας μου. Θα με βοηθάς να ντύνομαι, να βάβω, με να φτιάξεις το μάλι, κομπλέ. Ωραία, πολύ ωραία. Και εγώ, Στάς, Μίστερ Στάς, και εγώ θέλω. Και για σένα, Ραφάριο, έχω το καλύτερο. Θα είσαι ο προσωπικός μου σωματοφύλακας. Είμαι έτοιμος, Στάς. Τι πρέπει να κάνω? Και ο προσωπικός μου οδηγός θα είσαι, Ραφάριο. Ο τι λες τώρα, Μίστερ Στάς? Είμαι έτοιμος. Με αφώνεσαι, ποτό. Μην μπλέξεις με, Ραφάριο, γίλαρμι μόνο. Ω, Ραφάριο, μη φωνάζεις. Αυτά δεν θα τα κάνεις δημόσια. Δεν θα με κάνεις ρεζίλη, εντάξει. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, Ραφάριο, εσύ πρώτα άλλαξε ρούχα, γίνε λίγο πιο άγριος. Εσύ τι μόνο, τι είμαστε τα πράγματα που φτιάξεις το μάλι, αλλά και τα νύχια μου, οκ? Βεβαίως. Και εσύ, μικρέ βοηθέ μου, θέλω να μου ετοιμάσεις ένα ωραίο κοκτέιλ, εντάξει. Μάλιστα. Έφυγες. Έτσι και εσά
σας έχω μία δουλειά μάγκες. Πρέπει να κάνετε εγγραφή, ένα κόκκινο κουμπάκι πέρα. Το πατάτε να γίνει γκρι. Έτσι ώστε μην χάνετε ούτε ένα βίντεο και να δείξετε την αγάπη προς εμάς, εντάξει. 20 minutes later. Ωραία, λοιπόν. Όπα! Κέρι, κέρι, στο λέω. Άστονα, θα επιτρέπω. Οκ. Ωραία, ήρεμα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνεις μπάνιο? Μη με προσβάλλεις, κάθε μέρα κάνω μπάνιο. Διάσημος είμαι, 2 φορές την ημέρα κάνω. Κατάλαβα. Μπόσο, εντάξει. Όλα κομπλέ, όλα τέλεια. Ωραία. Όλα κομπλέ. Στοπ! Τι είναι αυτό? Πούδρα, το μαλλί είναι. Περίμενε. Συγγνώμη, μπόσ, πρέπει να μάθω όλα. Γιατί η μπόδι γράφει με. Ναι, τι πούδρα λέει. Πούδρα. Οκ, okay, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Α, ευχαριστώ. Μήπως φτάνει? Όχι, δεν φτάνει. Ωραία, και εδώ είμαστε έτοιμοι. Τώρα. Τι γίνεται, βοήθεια, τι γίνεται? Άμα το ξανακάνεις θα σε απολύσω. Είσαι τρελός, το μαλλί σου φτιάχνω. Προσεκτικά. Μίστερ σας, πώς δουλεύετε? Εγώ δουλεύω καλά. Καλά δουλεύεις, αυτό δεν δουλεύει καλά. Είσαι τρελός, πρέπει να σου εφαρμόσω την πούδρα στο μαλλί, στις ρίζες. Ξέρω, προσεκτικά. Έτσι, μπράβο, έτσι θέλω. Το κοκτέιλ μου πού είναι, παρακαλώ, 5 ώρες! Το κοκτέιλ πού είναι! 5 ώρες! Για να με εδώ. Ναι, και εδώ. Θέλει λίγο ακόμα δουλειά. Θέλει δουλειά λίγο ακόμα. Ξέρω. Αυτό το ξέρει. Όπα, τι κάνετε, τι κάνετε! Κατά λάθος, μου ξέφυγε, κατά λάθος! Ηρεμήστε, ρε, σα απολυθείτε και οι δύο. Ηρεμήστε, είπα. Ήρεμα. Τέλος. Τέλος. Το μαλλί μου φτιάξε. Το μαλλί του φτιάξε, μου. Του. Ναι. Μισό, λίγο make-up, λίγο make-up. Λίγο. Θα με σκοτώσεις. Ηρέμησε. Μίστε σας, εντάξει. Εντάξει, πρόσεχε, ψούπα. Γεια σας, το κοκτέιλ σας και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Στοπ. Δεν πρέπει να πίνετε αυτό. Γιατί? Πρέπει να το δοκιμάσω πρώτο εγώ, να είναι σίγουρο. Αν κάτι θα πάθει μαζί μου. Τα λέω. Σωστό. Καταλαβαίνετε, ρε. Τι γίνεται? It's a prank, Mr. Stas. Oh, εντάξει, μπορείτε να πίνετε. Άνετα. Τέτοια prank μην μου κάνετε εμένα, εντάξει. Εντάξει, κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβες? Αφού εσύ φταίς. Ρε, παππού, μην με κουράζεις. Μην μας κουράζετε, παρακαλώ. Σταματήστε, τέλος. Ραφάριο, βγάλτε μου τον μπουφάν. Κανένα πρόβλημα. Έτσι, μπράβο. Από εμφάνιση ωραίο είναι. Αλλά εντάξει, δεν το πιω έτσι. Χωρίς καλαμάκι, γιατί είμαι Στας. Όχι μπαμπάς. Στας Βασιλιάς. Εσύ κατάλαβες. Ναι. Και τώρα θα το σημειώσω. Μπράβο. Και εσύ κατάλαβες. Εγώ κατάλαβα, γιατί είμαι Ραφάριο. Λοιπόν, τώρα το δοκιμάζω. Τι είναι αυτό που έκανες, Οδυσσέα? Για αυτό που έκανες, Οδυσσέα? Τι έκανα, μια χαρά ήτανε. Μια χαρά ήταν, λέει, έτσι. Πόσο σάχαρη έβαλες? 3 κουταλιές, αφού εσένα πάντα σου άρεσε τόσο. Όχι 3,5 έπρεπε. Εσύ τι κάνεις και δεν καθαρίσεις? Καθαρίσε με γρήγορα. Καλά. Γρήγορα σου λέω. Λοιπόν, κάνε κάτι χρήσιμο, εσύ, Οδυσσέα. Θέλω να πας να πάρεις τηλέφωνο όλους τους sponsors και να τους πεις ότι έχω γίνει διάσημος, ώστε να με πληρώνουν λεφτά για διαφήμιση. Μάλιστα. Ωραία. Και εσύ, Τιμόν, θέλω να μου φέρεις μια καινούρια μπλούζα γιατί λερώθηκα λίγο και να μου φτιάξεις τα νύχια, εντάξει? Βεβαίως, είμαι ήδη έτοιμος, πάμε. Εγώ μήπως. Και εσύ, Ραφάριο. Ναι, κάτσε εκεί που είσαι, μην κάνεις τίποτα, απολύτως. Άντε. Έλα, φτιάξε, λαβάει. Α, ωραία, κάποιο τηλεφωνάκι. Ναι, γεια σας, ναι. Α, γεια σας, είστε Gucci, ναι. Πόσο μας προτείνετε? 30 χιλιάρικα μόνο. Ο Mr. Stas με τόσα λίγα λεφτά δεν μπορεί να δουλέψει. Πιο πολλά. 100 χιλιάρικα, έτσι μια χαρά, κόμπλε. Ωραία. Μπράβο, καλώς είσαι. Μπος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μένω μαζί σας, εντάξει. Κάτσε εδώ τότε. Ναι, γεια σας. Τροφή για γάτες. Όχι. Εγώ λέω με τη μία όχι. Πόσα. Τώρα περιμένετε ένα λεπτάκι να ρωτήσω του Mr. Stas. Mr. Stas, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, Οδυσσέα, τι έγινε? Σας έχω πολύ καλά νέα. Έχουμε σπόνσορα για τροφή για γάτες. Τι εννοείς τροφή για γάτες? Είσαι τρελός. Όχι, εννοείται. Όχι, πώς είπε. Ναι, αλλά μας δίνουν 1 εκατομμύριο. Τι, 1 εκατομμύριο? Κρίσω, θέλω, ναι. Ναι, μάλιστα, είμαστε μέσα 100%. Ωραία, ναι. 1 εκατομμύριο. Μίστε σας, δεν πρέπει να αγχώνεστε τόσο πολύ. Καθίστε κάτω, συνεχίζουμε. Κάνει δουλειά καλά. Καταλαβαίνετε, προσέχω. Τέλος, τελειώσαμε με τα όμορφα σας χεράκια. Με τα χεράκια, ναι, αλλά έχουμε και ποδαράκια να φτιάξουμε, Τιμόν. Έλα. Πόδια! Γρήγορα. Πόδια! Είσαι τρελός! Πώς μιλάς με κύριο Στας! Μου μιλάς! Να του φτιάξω τα πόδια! Ναι!
κύριε σας τι να κάνουμε. Εντάξει, ας να πάμε για προπόνηση. Άιντε, ντε. Άιντε, ντε. Άιντε, ντε. Πατρίδου μηνιά. Θα το θυμάμαι αυτό, Ντιμόν. Θα δεις. Τάκτα, σιω τσίστα. Έτσι, μπράβο. Ραφάρο, κάνει πολύ ζέστη. Κατέβασε λίγο θερμοκρασία. Ναι, ναι, μπος, κανένα πρόβλημα. Έτσι, μπράβο, και πρόσεχε λίγο τις λακκούβες, εντάξει. Okay, εντάξει, μπος. Ωραία, τώρα όμως κάνει κρύο. Ανέβασε λίγο. Κανένα πρόβλημα, μπος. Ανεβαίνω τη θερμοκρασία. Έλα, πάμε όμως λίγο πιο γρήγορα. Κάνεις πολύ αργά, πιο γρήγορα. Κανένα πρόβλημα, μπος. Πας καλά, όχι τόσο γρήγορο, πιο αργά, ηρέμησε λίγο! Κύριε σας, τόσο δύσκολο μαζί σας, το ζέστη, κρύο, ανοίγες, γρήγορα, μήπως κάτι πιο σιγά. Ραφάρε, μην παραπονέσαι, γιατί θα είναι σήμερα τελευταία σου μέρα έτσι πως το πας, εντάξει! Εντάξει, εντάξει κύριε σας, κύριε συγγνώμη! Λοιπόν, ξεκινάμε για τρέξιμο, εκεί! Ωραία! Κουραστικά! Ήρεμα, ήρεμα! Ωραία! Πείτε νερό, πείτε! Φτάνει, τελειώσαμε! Στάς, μπαμπάς, Στάς, βασιλιάς, τελειώσαμε! Τώρα παιδιά, άρχισα να πεινάω! Πεινάει! Εντάξει, θέλω φάει τώρα! Πάμε! Τώρα, πάμε! Τώρα, κοίτα! One hour later. Λοιπόν, Οδυσσέα, όσο περιμένω τον μπέργκερ μου, εσύ θα κάνεις μια δουλειά. Μάλιστα, ποια. Θέλω μέσα στο συμβόλαιο μου που έχουμε το Hollywood να έχω PlayStation 5, σκουτεράκι, ποδήλατο. Και θέλω πάνω απ' όλα να έχει τραμπολίνο. Θέλω τραμπολίνο. Πολλά δεν ζητάτε. Οδυσσέα, ό,τι σου είπα, εντάξει. Αλλιώς δεν υπογράφει το συμβόλαιο. Μάλιστα. Ναι, πώς. Και ξεχάσετε, πρέπει να χτυπώσετε χιλιάδες φωτογραφίες, να βάλετε υπογραφή, να δίνουμε τον κόσμο. Γι' αυτό γράφα, ναι, Οδυσσέα. Γράψω και αυτό, θέλω από σένα χίλιες φωτογραφίες με αυτόγραφο πάνω μου, εντάξει. Μάλιστα. Μπράβο. Κύριε Στάς, κοιτάξτε, βρήκα ένα ωραίο μπουφανάκι, στυλάτο, βολικό και το πιο βασικά ακριβό. Και πόσο κάνει αυτό, Ντιμόν? 3.000 ευρώ. Ντιμόν, μάλλον δεν με σέβεσαι, ρε φίλε. Αυτό παρά είναι φθηνοσία, μη φοράω τόσο φθηνά ρούχα εγώ. Πάνω από 15.000 ευρώ, άιντε. Εντάξει, φύγε από εδώ. Okay. Έλεος, παιδιά, δεν με σέβονται καθόλου εδώ πέρα. 3.000 ευρώ μόνο, για ένα μπουφάν. Πάτε καλά, ρε. 20 minutes later. Ξέρεις τα κάνεις, Ραφάριο. Περίμενα. Μπος, πρέπει να δοκιμάσω γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία, αλλά πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να δοκιμάσω. Δοκίμασε τώρα. Εντάξει, θα δοκιμάσω. Ρισκάρω η ζωή μου για εσάς, Μίστερ Στάσου. Δοκίμασε, έλα. Ρίνεις ακόμα. Ω! Κάτσε μου, φαίνεται. Τι κάνεις, ας το λίγο ρε. Σήκω! Παιδιά, ρισκάρω τη ζωή του για μένα! Ραφάριο, θα σε θυμόμαστε για πάντα! Είσαι πράγκ! Πολύ νόστιμα! Πολύ νόστιμα! Είσαι πράγκ! Είσαι πράγκ, Στάλ, ποιο πράγκ, αυτό δεν είναι πράγκ! Να ξέρεις ότι είναι η τελευταία σου μέρα που δουλεύεις εδώ πέρα, άμα ξαναζητήσεις έτσι! Ρε μίστερ! Θα σε απολύσω, κατάλαβες! Εδώ! Μου έχεις να κάνεις τέτοιο πράγκ! Ήρεμα, ρε! Θα σε πωλήσω όλους άμα κάνετε τις βλακίες. Άιντε, έλεγα μου μασάς εσύ και εσύ κάτσε μου κάνουμε αέρα. Άιντε. Δεν φτάνει που μου φάγει το μισό μπέργκερ, μου κάνει και πράγκ. Άιντε, δες. Μασάς κάνω, μασάς, ήρεμα. Τιμωρία, σήμερα δεν θα σου πληρώσω. Συνέχισε. Τι, τώρα φίλε. Later. Λοιπόν, Μάγκες, εγώ κουράστηκα λίγο, πάνω σε κουραστώ. Αράξα κι εσείς, εντάξει. Παιδιά, θέλω να σας μιλήσω. Μου φαίνεται σας κάτι περίεργος πάρα πολύ, παιδιά. Ναι, έχει γίνει πολύ ψωνάρα και δεν μας συμπεριφέρει σαν ανθρώπους, αλλά σαν ζώα. Σίγουρα. Ναι, και εγώ αυτό το σημειώνω, ωραία. Ρε, τι σημειώνεις. Δεν χρειάζεται να σημειώνεις τώρα. Μήπως φτάνει. Μήπως ναι. Καλύτερα να βγάζουμε Jill Show βίντεο. Ναι, μόνοι μας, άνθρωποι κουλτούρας. Δεν θα πάμε στο Hollywood. Τι Hollywood, έχουμε Jill Show εμείς. Ωραία, εγώ λέω να φωνάξουμε το σας και να το πούμε τώρα πως θα δουλεύει μαζί του. Τώρα. Ναι, Στάς. Πίσω, φτάνει. Όπο, όπο.
όπα, όπα! Μη φωνάζετε, γιατί θα σας απολύσω όλους από εδώ πέρα! Όχι, δεν θα μας απολύσεις, γιατί παρετούμαστε μόνοι μας! Τι έγινε, ρε, το παίζετε μάγκες! Έχετε τρελαθεί τελείως εδώ πέρα! Τεμπελόσκυλα! Τι τεμπελόσκυλα, πας καλά, ε! Φτάνει, μήπως φτάνει! Δεν θέλουμε να πάμε στο κουρεγούτ μαζί σου, να ξέρεις! Δεν με νοιάζει! Σας έκανα τη χάρη να σας πάρω μαζί μου, να δουλέψετε μαζί μου σαν άνθρωποι κουλτούρας! Αλλά θέλετε να κάτσετε και να βγάλετε βίντεο στο YouTube! Ναι. Καλά να πάθετε! Άχρηστη! Κελάρι μόνο! Άχρηστη! Εγώ θα γίνω ηθοποιάρ, θα πέσω στις ταινίες, θα με βλέπεις όλο ο κόσμος και τι θα βγάλω στο βίντεο στο YouTube! Ρε ζήλι! Άντε, και τώρα περιμένω τα εισιτήριά μου να φύγω Αμερική! Ακόμα να έρθω! Οχ, ήρθατε παιδιά! Παιδιά, ήρθε το γράμμα μου! Για να δούμε! Το γράμμα στάρθηκε λάθος στο Στάς μπαμπά, αλλά έπρεπε να σταθεί στο Στάς Χόλαντ. Δηλαδή δεν θα πάω ποτέ στο Χόλιγουτ και δεν είμαι τελικά διάσημος. Παιδιά! Παιδιά, έγινε ένα λάθος. Τελικά δεν είμαι διάσημος και τελικά θέλω να είναι άλλο Στάς. Όχι, έμενα στο Χόλιγουτ, οπότε θέλω να γυρίσω πίσω στο GL Show. Όχι, με τίποτα. Έλα, έφυγες, ρε. Άντε! Πήγαινε στο Χόλιγουτ. Μα σας παρακαλώ, θέλω να επιστρέψω πίσω στο GL Army μόνο. Σας παρακαλώ, σας αγαπάω όλους πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Άμα μου αγοράσεις το PlayStation 5 και ό,τι παιχνίδια θέλω, τότε μπορεί. Αν θα μου φτιάξεις κάθε πρωί, πρωινό, ναι, δεν όχι. Για να σε συγχωρέσω, θέλω να μου φτιάχνεις νύχια στα χέρια μου, αλλά και στα πόδια μου. Ναι, εννοείται, παιδιά, ό,τι θέλετε, θέλω να ψάξω στο τσίο σου, ό,τι θέλετε, εντάξει. Εντάξει. Ραπάριο, it's a prank, bro. Α, δεν ακούω τίποτα. Μήπως θέλεις και να σε τυφλώσω λίγο, ε? Πας καλά εσύ. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Θέλεις και να δεν βλέπω τίποτα. Τι είναι αυτό πρώτα απ' όλα? Αυτό, Ραφάριο, είναι φλάς. Για όσους ξέρουν, αυτό το φλάς το χρησιμοποιούμε για φωτογραφίσεις, παιδιά. Και αυτό, άμα σε χτυπήσει κοντά στα μάτια, σε τυφλώνει πάρα πολύ. Ραφάριο, κοίτα, έχω μια τρελή ιδέα. Τι έχεις. Πώς σου φαίνεται η ιδέα, να το βάλουμε φουλ δυνατό και να το κάνουμε στον Τιμόν που φοράει και γυαλιά. Εσύ ξέρεις, με γυαλιά να χτυπήσει δύο φορές πιο δυνατά. Ξέρω, τι λες, πρόβλημα, το πράγμα, θέλεις. Πράγκ, μ' αρέσει πράγκ, παιδιά. Και εμένα μ' αρέσουν τα πράγκ. Παιδιά, άμα σας αρέσουν τα πράγκ και είστε μάγκες σαν και εμάς, μια εγγραφή, εντάξει. Οπωσδήποτε, εμείς προσπαθούμε, κάνουμε τέτοια πράγματα μόνο για εσάς. Και βλέπεις, δεν βλέπω καλά τώρα. Λοιπόν, και δεν ακούω καλά. Λοιπόν, θα έρθω στον Τιμόν, εγώ θα κρυφτώ εδώ πέρα και μόλις έρθει, θα τον τυφλώσω. Ναι. Τιμόν, έλα εδώ. Έρχομαι. Ωρε φίλε, τι θέλουν πάλι. Έρχομαι. Τι γίνεται? Παιδιά, δεν λέμε τίποτα. Όλοι είναι μαύρα, τι γίνεται? Είσαι πραγκ. Δημόν, εντάξει, τώρα για λίγο δεν θα λείπεις τίποτα. Αλλά λογικά θα γίνει καλά σε λίγο. Είσαι τρελή, δεν βλέπω τίποτα. Βοήθεια, δεν λέμε τίποτα, βοήθεια. Βοήθεια, είσαι τρελή, τι κάνατε? Βοήθεια. Εντάξει, ένα πραγκ το έκανα με το flash. Του έκανα ένα. Με τέτοια πράγματα δεν κάνουμε prank. Αυτός φοράει και γυαλιά, είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Prank κάναμε, πού να ξέρουμε, παιδιά? Βοήθεια, δεν βλέπω τίποτα, βοήθεια, παιδιά! Τι γίνεται? Λοιπόν, μάγκες, πάμε ακόμα στο καναπέ να χαλαρώσει λίγο, εντάξει? Σταμάει! Δεν βλέπω τίποτα! Πού είμαι? Λοιπόν, Τιμόν, άραξε. Τώρα θα σε φτιάξουμε, θα σε κάνουμε σαν καινούριο. Παιδιά, ελάτε να μιλήσουμε κάτι πράγματα να σας πω. Παιδιά, τι κάναμε τώρα, τι θα γίνει? Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί είναι, ξέρω, για μερικές ώρες. Μάγκες, από όσο ξέρω, η ζημιά από το φλας δεν είναι για πάντα. Είναι προσωρινό. Σε κάτι ώρες, σε κάτι λεπτά θα περάσει και θα είναι μια χαρά ο Τιμόν. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τόσο πολύ, εντάξει. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Δεν ξέρω, Οδυσσέα. Έτσι απλά έχω διαβάσει, δεν είμαι σίγουρος τόσο πολύ. Πού είναι? Εντάξει, να γίνει όλα καλά. Εγώ πιστεύω, GL Army μόνο, παιδιά. Και εμείς να βοηθήσουμε τον Τιμόν. Σωστά, ναι. Βοήθεια! Δεν βλέπω τίποτα! Τιμόν, άραξε λίγο! Ηρέμησε. Με αγχώνησε, ποτέ. Εμείς μία οικογένεια μαζί. Έλα να σε ξαπλώσουμε, όλα καλά. Έλα πίσω. Ω, Θεέ μου, δεν βλέπω τίποτα. Απόλυτος τίποτα. Το σημαντικό είναι να μην αγχώνεσαι, Τιμόν. Τώρα θα σε φτιάξουμε, εντάξει. Άραξε λίγο, άραξε. Με αγχώνησε, ποτό. Με αγχώνησε. Λοιπόν, Τιμόν, άραξε λίγο εδώ πέρα. Ραφάριο, Οδυσσέα, πάμε λίγο, εντάξει. Εσύ άραξε εδώ. Με αγχώνησε, ποτό.
Θεέ μου. Εγώ ξέρω, έχω μία πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τι ιδέα έχεις πάλι, Ραφάριο? Αγούρι, και θα το βάλουμε τα μάτια του αυτομάγκες. Να κόψουμε και να βάλουμε slim. Ε, ναι, έτσι νομίζατε, Ραφάριο. Εγώ είδα στο τηλεόραση ότι κάποιες γυναίκες έβαλαν έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για αυτό το πράγμα τα παιδιά. Ραφάρι, αυτό το κάνω στο σπα! Όταν θέλουν οι γυναίκες να φαίνονται πιο όμορφες, πας καλά! Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς. Για ποιο λόγο, μήπως θα βρει φύση. Εγώ πάω εκεί. Ε, πάμε να δοκιμάσουμε. Καλά, εντάξει, πάμε. Παλί μου, όχι, θα βγάλω μυαλιά. Αγγλίση, κρατά. Τι μου γάλα, τι μου γάλα. Κλείσε τα μάτια. Ποια μάτια, δεν βλέπω τίποτα, τι να κλείσω. Εμένα κλείσε, σου λέω. Αχ, τι είναι αυτό. Τώρα πρέπει να χαλάρωσε έτσι. Ένα μισάωρο και σε μισή ώρα θα είσαι σαν καινούριο. Μου ήρθε και εμένα μια πολύ καλή ιδέα. Περιμένετε. Να και αυτό εδώ πέρα. Αυτό τι σχέση έχει με τα μάτια του Οδυσσέα? Οδυσσέα, αυτό είναι το πιτσέτα που καθαρίζουμε τουαλέτα. Α, τουαλέτα, είστε τρελή, είναι την άφτα. Κράτα, κράτα. Όχι, εγώ ξέρω, θα βοηθήσει, το έχω δει στο Google. Λοιπόν, Τιμόν, ξεκουράσω εσύ εδώ πέρα ένα μισάωρο, εντάξει. Και αν είσαι ο Τιμόν καλύτερα, παιδιά, κάντε του μια γραφή. Γιατί κάθε γραφή που κάνετε, ο Τιμόν νιώθει πολύ καλύτερα. Σας παρακαλώ, μια γραφή των Τιμόν. Λοιπόν, Μάγκης, πάμε να το αφήσουμε να ξεκουραστεί, εντάξει. Εντάξει, Τιμόν, μια χώρισε ποτέ ποτό. Μάγκες, να σας πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ καλά. Και απλά εκμεταλλεύουμε την οικογένειά μου. Βασικά θέλω να δω, θα με βοηθάνε ή όχι. Επειδή αυτοί είναι πολύ χαζούλητες και το πιστεύουνε. Εγώ είμαι έξυπνος όμως. Εντάξει, Μάγκες, εγώ πάω να χαλαρώσω. Τα λέμε. Ζωάρα. One hour later. Παιδιά, φτάσαμε. Ναι, φτάσαμε, Τιμόν, στην κάβα. Σήμερα σου ήρθε και σένα να έρθουμε κάβα. Στα σάνι που με τύφλωσες, έχεις και παράπονα. Ναι, πάμε μέσα, έλα. Γεια σας. Τι έγινε, παιδιά, τι έπαθε ο Τιμόν? Κάτι έμαθε με τα μάτια, όλα καλά. Εντάξει, μην αγώνεστε. Εδώ, Τιμόν, είναι τα πατατάκια. Πού, εδώ? Ναι. Τιμόν. Πας καλά, Τιμόν, τι κάνεις? Τι έγινε? Όλα καλά, μου. Έσπασε κάτι. Όλα καλά, αγόρι μου. Μία χωρίση, όλα καλά. Πας καλά. Αϊ, Τιμόν. Πας καλά, Τιμόν, τυφλώσεις, με χτύπησε στο κεφάλι! Sorry! Ναι, τυφλώσανε, γιατί εσύ έκανες τέτοια πράγματα. Εσύ φταίς για όλα, κατάλαβες. Πάντα εγώ φταίω, εντάξει, ναι, ρε. Ναι. Νερό! Πας καλά, Τιμόν, αυτό είναι βότκα, είσαι τρελός! Βότκα, μπορώ να πιω βότκα! Όχι, Τιμόν, είσαι ακόμα μικρός, αγόρι μου. Κρίμα. Ωραία, αυτό θέλουμε να πληρώσουμε. Όλα αυτά, παιδιά. Θα πάμε στο εντάξει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Τιμόν, έλα, πλήρωσε, τι κάθεσαι, τι περιμένεις? Εγώ να πληρώσω. Εσύ μου κάνεις τη ζημιά, εσύ να πληρώσεις. Ναι, αυτός λέει δίκιο, εσύ πρέπει να πληρώσεις. Δικό σου πράγμα είναι. Πόσο σοβαρά τώρα, παιδιά, εσείς τι λέτε, ποιος έχει δίκιο? Εγώ πρέπει να πληρώσω ή ο Τιμόν κάνει καρε, φίλε? Later. Έλα, Τιμόν, κάτσε. Ωραία. Λίγο μπροστά, μπράβο. Τι έγινε, πόλεμος, τι έγινε, τι είναι αυτό? Τίποτα, είναι ένα fail. Πάει. Coca-Cola, Fanta. Έλα, ναι, Ραφάριο, ναι. Φάει. Τιμόν, θες και κάτι άλλο μήπως, ε? Βοήθεια, παρακαλώ κάποιος να με βοηθήσει. Βοήθεια. Ναι, τι έγινε, Τιμόν? Οδυσσέα, κοίτα, θέλω μια βοήθεια. Θέλω να μου φορέσεις τα ακουστικά και να μου βάλεις ένα ήρεμο τραγουδάκι για να χαλαρώσω, εντάξει? Ναι, βεβαίως, Τιμόν, το έχω, περίμενε, ωραία. Κάτι ήρεμο βάλουμε, Οδυσσέα, όχι κάτι τρελό. Ναι. Ωραία, τώρα μας βάλω το τραγούδι. Βάλε. Ω, Οδυσσέα, τι βάζεις, κλείστο, Θεέ μου, κλείστο! Δεν μπορώ, κλείστο, Οδυσσέα, κλείστο! Εντάξει, το κλείνω. Εντάξει, το κλείσα. Ρε, Οδυσσέα, είσαι τρελός. Φτάνει που δεν βλέπω τίποτα, δεν θα ακούω τίποτα κιόλας. Ηρέμησε, μπρο, ήταν ένα πράγμα. Άντε, φύγε από εδώ, ρε. Κακομαθημένο. A few moments later. Μάγκες, κοιτάξτε, τώρα έχω ένα σχέδιο. Γιατί η οικογένειά μου, ο Ραφάριο και ο Στας το έχουν παρακάνει με τις φάρσες. Θα τους κάνω εγώ μια φάρσα! Παιδιά, δείτε, τώρα θα το πάω σε άλλο επίπεδο. Κοίτα, Ραφάριο, εδώ τι βιντεάρο βγάλαμε. Στας, Ραφάριο, θέλω να πάω τουαλέτα, βοήθεια! Πήγαινε μόνο σου τουαλέτα, πλάκα κάνεις! Ό,τι να είναι, ρε φίλε, δεν πρέπει να πάει και μια τουαλέτα. Ώστε έτσι, δεν θέλω να με βοηθήσουνε. Γι' αυτό εγώ τώρα θα τους κάνω ένα δωράκι, κοιτάξτε. Ωραία, Μάγκες. Ραφάριο, κάτσε, αφού αυτός δεν βλέπει, δεν έχει όραση. Πώς πάει η τουαλέτα? Πάμε να δούμε γρήγορα τι έγινε. Ουψ. Ραφάριο, κάτσε.
κατούρισε εδώ πέρα, μητσί! Στην τουαλέτα είμαι, σωστά! Ποια τουαλέτα! Ρε, είσαι τρελός, ρε! Ρε, σου! Αστάκι, μου, ιστό τλαρίτη! Τι κάνετε εσείς, παιδιά! Αυτός, εσύ φταίς, κατάλαβες! Να, θα το σκίσω, ρε! Ναι, ναι, μπράβο, αγόρι μου, πάμε. Να χαλαρώσουμε. Ναι, πάμε. Ρε, φύγε από εδώ, εσύ! Φύγε από εδώ! Με έχεις κουράσει! Εσύ είσαι χειρότερος από στάς! Άντε τώρα, ρε! Με έχεις κουράσει! Φύγε από εδώ, ρε, σκύλε! Όπου και αν είσαι, φύγε, ρε! Είμαι κουράζει άλλο! Άντε, ρε, παιδιά, δεν νομίζω τώρα. Σωστό, τι κάνει, Ντίμον τώρα. Εγώ πρέπει να βοηθήσω, αλλά αυτός τώρα να πάθει. Πού είσαι, ρε, έλα εδώ! Παιδιά, ετοιμάζω κάτι εξελιξή για Ντίμον. Εδώ είναι, μολύβι, και να δούμε τι να κάνουμε τώρα. Ντίμον. Ποιος είναι? Ραφάριο είμαι. Τι θέλεις από μένα? Θέλω να κάνω μασάζ εδώ, για το πρόσωπο σου, εντάξει. Εντάξει, ναι. Μασάζ, τώρα. Ντίμον, κλείσε μάτια λίγο, Εντάξει, ωραία. Αχ, τι ωραίο μασάζ είναι αυτό. Ναι, τι ωραίο μασάζ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ραφάριο, είσαι καλύτερος. Αχ, τι ωραίο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Ραφάριο. Στάς, έλα εδώ λίγο! Στάς, έλα εδώ! Τι θέλεις, Ντίμον, τι θέλεις, ρε φίλε! Εσύ, Στάς, εσύ είσαι αυτός, εσύ είσαι! Εγώ είμαι, τι θέλεις! Θέλω να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό, μπορείς, σε παρακαλώ! Ντίμον, τι μας βρήκες εδώ πέρα, ρε φίλε, ας το φέρω, άντε και αυτό, ρε φίλε! Έλα, γρήγορα όμως! Ήθελε νερό, ε! Τώρα εγώ θα του δώσω νερό! Τώρα θα πει νερό από την τουαλέτα! Πάμε να δούμε αν θα το καταλάβει! Όλησε, Ντίμον, έλα. Το νεράκι σου. Έλα, ευχαριστώ πολύ, θα σπίνω. Τίποτα, αδερφέ μου, τίποτα. Τι είναι αυτό, βρωμάει το νερό. Όχι, Ντίμον, χαρά νερό, έτσι βρίσεις, ρε φίλε. Τι, δεν πιστεύεις το φτάσω, να καθαρά νερό, κοίτα, μια γόνιση. Τι γίνεται. Ήταν νερό τουαλέτας! Ναι, ήταν νερό τουαλέτας. Εσύ τι είσαι, είδες όλα, δεν κατάλαβα. Τι νοείς? Σας έκανα prank, δεν ήμουν τυφλός. Έβλεπα τα πάντα! Δεν κατάλαβα, Ντίμον. Τι σου είναι prank είναι αυτά που κάνεις? Τι νοείς ότι με έβλεπες κανονικότατα? Έβλεπα τα πάντα! Ό,τι μου κάνατε έβλεπα! Δηλαδή, ό,τι φάρσα κάναμε τόσες ώρες, οτιδήποτε και κάναμε, εσύ τα έβλεπες όλα κανονικότατα? Ναι, και είσαστε πολύ κακά παιδιά. Δεν βοηθάγατε εμένα και εγώ δεν έβλεπα τίποτα. Αλλά εσύ να ξέρεις, είσαι χειρότερος. Επειδή εσύ τόση ώρα μας εκμεταλλευόσουν. Ράντε, φύγε από εδώ. Τα παιδιά θα διαλέξουνε ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο καλός. Παιδιά, πιστεύω ότι μόνο ο κακός, εγώ ήμουν καλός. Όχι. Για μένα είσαι πολύ κακός, δεν σου μιλάω πια καλά. Σήμερα έχουμε ένα τρελό challenge. Τελευταίος που θα κοιμηθεί κερδίζει 1000 ευρώ. Βγάζαμε ένα τρελό βίντεο χτες μέχρι το πρωί και είμαστε ξύπνοι πάνω από 17 ώρες. Και γι' αυτό είπαμε, για ποιο λόγο να μην κάνουμε και αυτό το challenge που είμαστε GL Army. Χα. Ναι! Λοιπόν, ο καθένας πάει όπου γουστάρει, κάνει ό,τι γουστάρει, έχει ό,τι στρατηγική θέλει και ο τελευταίος που θα μείνει ξύπνιος κερδίζει τα 1000 ευρώ. Παρακαλώ, μη σκαμάρετε, μη πάτε για ύπνο κρυφά γιατί όλοι θα έχουμε έναν καμεραμάν δίπλα μας. Εντάξει? Ναι, αφού είναι τίποτε ποτό. Μη σκαμάρετε. Εσείς είστε μάγκες. Άμα είστε μάγκες σαν και εμάς, GL Army μόνο, κάντε μια εγγραφή, κόκκινο κουμπάκι, πατήστε το για να γίνετε οικογένειά μας. Θα γίνετε GL Army, εντάξει? Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Εγώ θα πάω πάνω στο gaming δωμάτιο μου και θα παίξω στο υπολογιστή. Και εγώ θα πάω στην πισίνα. Α, ξέχασα, δεν έχω πισίνα, θα πάω στο βουνά. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε! Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα στο gaming δωμάτιο έχω το καλύτερο χώρο. Έχω φαγητά, καραμέλες, ζελεδάκια, κρουασάν. Το πιο βασικό, έχω και απεριόριστα χέλ. Που σημαίνει πως είναι ενεργικό ποτό και θα μου δίνει ενέργεια. Και επίσης μπορώ να παίξω και βιντεοπαιχνίδια. Και θα μένω ξύπνιος, μάγκες. Πάμε να παίξουμε. Ιδία, το δικό μου πλάνο είναι τα καλύτερα. Γιατί ξέρω όταν είναι PC, WiFi, δεν θέλεις να κινηθείς και να κάνω κάτι μυστικά πράγματα. Να δείτε τώρα, κοιτάξτε. Μάγκε, η στρατηγική μου είναι απλή. Θα πιω το καφεδάκι μου, θα φάω τα γλυκά μου και θα δουλεύω όλη μέρα. Μπορώ να δουλεύω για ώρες και ώρες. Και έτσι πιστεύω άνετα θα κερδίσω τα 1000 ευρώ. Είναι το πιο εύκολο challenge ever για μένα, μάγκε. Παπ, το καφεδάκι έτοιμο, οι σοκολάτες έτοιμες και πάμε κάτω, παιδιά, να δουλέψουμε λίγο στο υπολογιστή να περάσει η ώρα εύκολα. Τσάγκμπαμ. Τώρα θα δουλέψουμε στο υπολογιστή μας. Αλλά η αλήθεια είναι με παίρνει λίγο ύπνο, οπότε πρέπει και το καφέ μου.
και να φάω τη σοκολάτα μου και να δουλέψω. Θα περάσουν ώρες, θα πάρω χαμπάρι και θα είναι easy peasy lemon squeezy. Παιδιά, τώρα εγώ θα παίξω PlayStation. Θα πείτε για ποιο λόγο? Επειδή όταν παίζεις PlayStation δεν σε παίρνει ποτέ ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ωραία, και τώρα βγαίνουμε. Επίσης δεν ξεχνάμε να τρώμε ζελεδάκια που είναι και ξυνάω κιόλας και θα με κρατήσουν πολύ ξύπνιο. Είναι τόσο ξυνά. Later. Μάγισε πολύ, θέλει λίγο με πιάνει ο ύπνος. Αλλά ευτυχώς έχω τα ζελεδάκια μου τα οποία έχουν πάρα πολύ ζάχαρη και μου δίνουν ενέργεια και παίζω και παιχνίδια μάγκες. Πανόστιμο μου. Λοιπόν παιδιά, εγώ για σας έχω μία απορία. Πείτε μου, ποιο είναι το αγαπημένο σας βιντεοπαιχνίδι? Παιδιά, εσείς γράψτε το κάτω στα σχόλια. Παμ 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 παμ. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ στο δάσος, επειδή είναι φρέσκα αέρα. Παίρνεις ενεργία από δάσος, από ήλιο και δεν θέλεις να κοιμηθείς, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίζω το challenge οπωσδήποτε. Όσα θα γυρίσω, όλα θα κοιμηθούν, παιδιά. Θα κερδίζω σίγουρα! Παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά πιστεύω θα με βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, αλλά δεν με βοήθησε. Οπότε έχω μια ιδέα. Πάμε κάπα να πάρουμε όλα τα energy drink που έχουμε όλα. Φύγαμε. Αλλά πριν πάω κάπα, μου ήρθε μια ιδέα. Να πάω πάνω, να πάω να τρομάξω τον Οδυσσέα με ένα πολύ τρομακτικό κουστούμι. Παιδιά, πάω να ντυθώ και πάω κάνω το prank. 20 minutes later. Μάγκες, ο Οδυσσέας μέσα παίζει PlayStation και τώρα εγώ θα τον τρομάξω πάρα πολύ. Φάση. Και μάτα τόσο ρε παιδιά! Κιόλας! Αφού έχασε τόσο γρήγορα, τώρα θα τον τιμωρήσω ακόμα πιο άσχημα. Τώρα θα δει! Ώστε έτσι, κοιμάται αυτός από τώρα, τόσο νωρίς. Τώρα θα δει! Οδυσσέα, it's a prank! Τι έγινε, γιατί κοιμόσουν τόσο νωρίς? Μόλις θα αρχίσει το challenge, Οδυσσέα! Ρε, είσαι τρελός, πας καλά! Εγώ δεν κοιμόμουν, απλά είχα κλείσει τα μάτια! Παλιοψεύτη, όλα που είχαμε ότι ροχάλισες κιόλας, τι είσαι, δεν κοιμόσουν! Απλά έχασες νωρίς, είσαι ακόμα μικρό παιδάκι κάνεις τα challenge, δεν πειράζει! Ωρε φίλε, κι εγώ τόσο πολύ ήθελα να κερδίσω! Συγγνώμη για το βρέξιμο, αλλά τι έκαμε, έτσι είναι η ζωή. Τώρα παιδιά, πάμε κάνουμε prank στο τιμό να το τρομάξουμε, άμα δεν κοιμάται φυσικά. Παιδιά, ήρθα εδώ να κάνω δικό μου τεχνική. Κανείς δεν ξέρει, κανείς. Ούτε η αδέλφια, ούτε η ξαδέλφια, ούτε η γιος μου δεν ξέρει. Κανείς, μόνο εσείς να ξέρετε τώρα. Αυτό είναι η μυστική τεχνική, παιδιά. Σε λίγο θα είσαι δικός μου. One hour later. Τώρα τελείωσε, παιδιά. Στάνια σήμερα πήρε ενέργεια για ακόμα 24 ώρες. Έλα, δώσε πάσα! Μη! Όχι! Όχι! Ω, παιδιά, πάρα λίγο να πάω γκολ! Ευτυχώς ο τερματοφύλακας μου μέσωσε! Έλα. Είσαι prank, bro! Ρε, είσαι τρελός! Ήταν prank, σιγά, τι έγινε? Τι prank είναι αυτό? Ήταν απλό prank, σε τρόμαξα, πού το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Είσαι νουμπάς, είσαι χειρότερο, ξέρεις, δεν είναι αστεία αυτά. Καλά, μάλλον δεν καταλαβαίνει από πλάξη αυτός. Άχρηστε, φύγε από εδώ, σου μιλάω. Τι φύγε από εδώ, ρε. Άχρηστε. Παιδιά, γιατί έκανε, είναι πολύ απαράδεκτο αυτό που έκανε. Όχι πάλι! A
Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα μα πείτε και έχω ένα έπληξη για τα παιδιά. Έχω πίτσα μαζί μου. Γιατί είμαι έξυπνο τραφάριο. Όταν τρώ, θέλει πάση για ύπνο. Εγώ σίγουρα ξέρω. Εγώ είμαι έτσι. Το ξέρω σίγουρα. Τώρα να κάνω αυτό το πράγμα και να κερδίσω το challenge. Ωπα, ραφάριο! Στο σύνα, τι κάνει, καλά. Έχω πίτσα για εσά. Όχι, ραφάριο, ποια πίτσα. Εγώ πάω κάπα τώρα, ρε φίλε. Να αγοράσω Monster, ρε φίλε. Monster? Monster ταιριάζει με την πίτσα. Πάμε να φάμε πρώτα. Ραφάριο, ξέρω τα κολπάκια σου. Άστα, θα το κάνει επίτηδε. Ώστε να φάω fast food, να φάω και τα υπόλοιπα. Και μετά να θέλω να νιστάζω. Όχι, ραφάριο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, δίμον που είναι πάνω. Δίμον είναι πάνω. Δεν μοιράζει, δίμον να φάει. Εγώ πάω κάπα, τα λέμε. Έλα, έλα, ρε ζόμπις, έλα φίλε. Λοιπόν! Πού σε ρε γίγαντα ραφάριο! Έφερα πίτσα για σένα, κοίτα! Τι λες! Wow! Αλλά για να πας πρέπει να κάνεις ένα challenge μαζί μου. Είναι εύκολο. Πάμε, πάμε κάτω. Ναι, ναι, ραφάριο! Για την πίτσα θα κάνω τα πάντα! Πάμε τώρα. Ωραία, πάμε, πάμε. Μάκης, όπως είδατε, δεν με βοήθησε ο καφές, φίλε, δεν με βοήθησε. Οπότε μου ήρθε μια άλλη ιδέα. Ήρθα στην κάφα και θα πάρω όλα τα Monster, όλα παιδιά. Παιδιά, πήρα όλα αυτά τα Monster. Λογικά πιστεύω θα μου φτάσουν, ρε φίλε, για να μην τα μείνει τάξη καθόλου. Πάμε να τα πληρώσουμε και πάμε να τα πιούμε όλα. Το challenge είναι απλό. Ωραία. Θα σε παραβολήσω και εσύ πρέπει να μου φύγει. Κατάλαβες. Αυτό για μια πίτσα. Ευκολάκι, πάμε. Ναι. Αυτό κάνω, παιδιά, να κουραστεί Τιμόν, να φάει πίτσα και για παλιά ύπνο. Κατάλαβες. Όχι, πολύ εύκολα. Έτοιμος! Τι, κουράστηκα! Κουράστηκε! Μπράβο! Τώρα πας πάνω, τρως πίτσα και ξεκουραστείς, εντάξει! Ωραία, ναι ρε φίλε! Καλή ιδέα, ευχαριστώ πολύ να πάρει πίτσα! Καλά ρε μιε! Ραφάριο, ξέρει τι κάνει, παιδιά! Μάγκες, δεν απόψε μετά. Κουράστηκα λίγο, αλλά άξιζε. Πήρα μια ολόκληρη πίτσα. Τώρα θα τη φάω και θα ξεκουραστώ, αλλά δεν θα κοιμηθώ γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, μάγκες. Εντάξει. Ωραία, κοίτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμη, μάγκες, τρελαίνομαι. Παιδιά, τώρα όμως πρέπει να πιω Monster, την νιστάζω. Έχουν περάσει πολλές ώρες, έχω κουραστεί και από ό,τι καταλάβα, ο Ραφάριο και ο Ντιμόν ακόμα είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε τώρα θα πιω Monster. Ποιο όμως! Παιδιά, δούμε τι γεύση έχει αυτό εδώ πέρα. Είναι ωραίο, παιδιά, με τη μία νιώθω τη δύναμη. Με τη μία νιώθω στάζ μπαμπάς. Παιδιά, το ένα δεν βοήθησε με τίποτα. Πρέπει να πιω κι άλλο ένα. Ποιο όμως, θα πάρω το κίτρινο. Παιδιά, νιώθω τη δύναμη. Αλλά τη νιώθω για λίγο γιατί έχω κοιμηθεί τόσες πολλές ώρες που παίρνω ενέργεια, αλλά νιστάζω. Νιστάζω, παιδιά. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Μου ήρθε μια ιδέα, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι θα κάνω. Τώρα θα πάρω το ζηλοτέιπ και θα το κολλήσω στα μάτια μου τόσο εύκολα. Κοιτάξτε. Παιδιά, έτσι και τα μάτια δεν κλείνει με τίποτα. Τώρα και το άλλο μάτι. Το άλλο τώρα. Έτσι και δεν θα κλείσω μάτι με τίποτα, παιδιά, και σίγουρα θα κερδίσω. Και σαν bonus, παιδιά, θα πιω και άλλο ένα Monster. Σκέφτηκα καινούριο πλάνο. Να μην κοιμηθώ, βάλω έτσι στο στόμα όταν πάω για ύπνο. Πέφτει και αμέσως ξυπνάω. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά λίγο δύσκολο έτσι κι παιδιά. 20 minutes later. Δεν μπορώ άλλο. Άλλο, έχω άλλο πλάνο. Πάμε πάνω. Με να δείτε, παιδιά. Πάμε. Ουά, το Ντιμόν κοιμάται! Τι φάση! Κοιμάται και έχει μια πίτσα. Ευκαιρία να τη φάω. Ντιμόν! Κοιμόσουν τα σκουλικάκι μου, κοιμόσουν! Πίτσα τρώγα ρε, πίτσα τρώγα, μάγκη, σου τρώγα πίτσα! Κοιμόσουν και σε έγραφε και η κάμερα, τα δάμε όλα, Ντιμόν, έχασε! Όχι, πόρε φίλε! Τώρα μείναμε εγώ και ο Ραφάριο μόνο! Θα λέμε Ντιμόν loser! Η πίτσα μου, κάπου την έβαγε τελευταίο κομμάτι!
Τώρα, παιδιά, να δω το σοου και έχω κάτι κόλπα. Παιδιά, κοίτα. Παιδιά, να σου πω αλήθεια, κουράστηκα πάρα πολύ. Και έχω τρελά ιδέα. Τώρα να κοιμηθώ λίγο, αλλά να βάλω γυαλιά. Μην να φαίνεται ότι κοιμάμαι. Και έτσι και δεν του ξέρω, εντάξει, αλλά μην γράψετε στο σχόλιο, παρακαλώ, παιδιά. One eternity later. Τι λέει, Ραφάνιο, κοιτάς, τζελ σοου, ε. Βάζουμε πολύ ωραία βίντεο τελευταία, βάζουμε τα καλύτερα βίντεο σίγουρα. Ε, Ραφάνιο. Α, έτσι, ε, Ραφάνιο, δεν θα απαντάς, ε, καλά, εντάξει. Ραφάνιο, αποφάσισα ότι έχω χάσει, δεν μπορώ άλλο, εντάξει. Εντάξει, Ραφάνιο, Ραφάνιο. Ο Ραφάνιο κοιμάται. Ραφάνιο, σκάμερ, ε, σκάμερ. Κοιμάσαι τόσο ώρα, κοιμάσαι. Όχι, έλα, σε είδα, Ραφάρι, σε είδα ότι έχασες, άνοιξε τα μέτρους και κοιμόσουν και εγώ κέρδισα, άντε για! Είναι σκάνερ, εγώ δεν κοιμόσουν, εγώ κοίτασε τηλεόραση, παιδιά! Όχι, εσύ κοιμόσουν, παιδιά, ράψω στα σχόλια, κοιμόταν τον Ραφάρι, όχι, εγώ, κοιμόταν, εγώ κέρδισα, παιδιά, είμαι κέρδισα, χίλια από τα δικά μου, άντε για, φύγε από εδώ, άντε. Και αν μας άρεσε το βίντεο, βάλτε like, κάντε εγγραφή, κουνάει καμπανάκι και τα λέμε!